τρομοκρατία δεν θα περάσει. Εμπόλεμο το κλίμα στο Παγνί, όπου ξεκίνησε νέος κύκλος κινητοποιήσεων για τους υγειονομικούς με στάσεις εργασίας, με αφορμή την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να ανανεώσει τη θητεία του διοικητή Γιώργου Χαλκιαδάκη. Θεωρούμε ότι στην απόφαση του Υπουργείου για την ανανέωση της θητείας εκφράζεται η πολιτική του Υπουργείου Υγείας που θέλει τους εργαζόμενους εξοντωμένους και σωματικά και ψυχολογικά και ταυτόχρονα τους εργαζόμενους σκυφτούς να μην διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Η υγειονομική είναι στο δρόμο, είναι αυτή η πολιτική που έχει αφήσει ρημάδια τα νοσοκομεία όχι μόνο στο νησί μας, σε όλη την Ελλάδα. Είναι ελπιδοφόρο το ότι αν θέλετε αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά εκ μέρους της διοίκησης του Παγνή, να το πω έτσι, ξεκίνησε μια διαδικασία υγειονομική πιο δυναμικά, πιο ολοκληρωμένα, να κοιτάξουν τα χρόνια τεράστια προβλήματα στον χώρο της υγείας, να διεκδικήσουμε μια υγεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Θεωρούμε απαράδεκτο να κατηγορούνται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για τη δυσλειτουργία που προκαλείται στα τμήματα εξαιτίας αναρρωτικών αδειών, τη στιγμή που η αιτία για αυτή τη δυσλειτουργία βαραίνει την ίδια τη διοίκηση και το Υπουργείο εξαιτίας των χρόνιων ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές. Θεωρούμε ότι με τον αυταρχισμό αυτό η διοίκηση όπως και η κυβέρνηση επιδιώκουν την πρόθεση της πολιτικής της υποχρηματοδότησης και της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας. Στο Υπουργείο ότι η απόφασή τους είναι ανεπιθύμητη, είναι απαράδεκτη. Δώσαμε ένα μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε. Και όλα αυτά με φόντο τα τεράστια προβλήματα στα νοσοκομεία, τα οποία βρίσκονται σε οριακό σημείο και που έχουν οδηγήσει σε κύμα παρετήσεων γιατρών και άλλων υγειονομικών. Δεν ανεχόμαστε τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Είμαστε αποφασισμένοι να περιφρουρήσουμε την περιουσία μας. Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Είμαστε αποφασισμένοι να περιφρουρήσουμε και απλώνουμε ένα δίχτυ προστασίας γύρω από τους υγειονομικούς που δίνουν το μεγάλο αγώνα χρόνια τώρα για να κρατήσουν τη δημόσια υγεία ζωντανή. Είμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας του Παγνή. Όλοι οι νοσοκομιακοί γιατροί της Ελλάδας είναι εδώ, γιατί μας έχουν προσβάλει την τιμή και την αξιοπρέπειά μας και αυτό δεν το ανεχόμαστε. Πρέπει να προειδοποιήσουμε τους υπεύθυνους ότι θα υποστούν τις συνέπειες. Πρέπει να αναγκάσουν άμεσα τώρα το διοικητή του Παγνή να παραιτηθεί. Εργαζόμενοι του Παγνή με συνθήματα κατευθύνθηκαν στην πύλη του νοσοκομείου, έχοντας στο πλευρό τους την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ηρακλείου και Ρεθύμνου, καθώς και το Σύλλογο Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βλέπουμε συναδέλφους μας υγειονομικούς να φτάνουν πραγματικά στα όρια τους και την κυβέρνηση να διαφορεί και να δίνει λεφτά μόνο για την αστυνομία και όχι για τις ανάγκες του λαού, όχι για το σύστημα υγείας. Και πόσο μάλλον σε αυτές τις συνθήκες είναι τελείως απαράδεκτη και η δράση η οποία αναπτύσσει ο διοικητής Χαλκιαδάκης στο Παγνή, που καταστρατηγεί κάθε εργασιακό δικαίωμα επί της ουσίας των υγειονομικών του Παγνή. Έχουμε σαν αίτημα, σαν φοιτητικό σύλλογο, να παραιτηθεί άμεσα ο διοικητής Χαλκιαδάκης και να παραιτηθούν και οι υπουργοί υγείας Πλεύρης και η κυρία Αγκάγκα. Την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στο κέντρο του Ηρακλείου, με τους υγειονομικούς να προσανατολίζονται σε παγκρίτια κινητοποίηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Αφήσε η μάδια, τα νοσοκομεία!